Θες ένα παραμάκι. Γιατί έκοψες. Όχι. Για το όπα. Το ήθελε. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Δεν θέλω να συνδεθείτε πολύ συναισθηματικά με την ταπετσαρία πίσω μου, γιατί θα φύγει. Δεν μ' αρέσει εδώ που είναι. Την πήρα μαζί μου από το άλλο σπίτι και εδώ που την έχω, δεν μ' αρέσει. Θα δείτε μόνο αυτό εδώ το σημείο του σπιτιού, αυτό που έχουμε καδράρει σωστά, γιατί όλο το υπόλοιπο είναι έτσι κάπως. Έχει πολλά πράγματα που δεν έχουν φτιαχτεί ακόμα, αλλά θα φτιαχτούν σιγά σιγά. Έχω συμμαζέψει όπως ό,τι μπορώ, όσα βλέπει η πεθερά, και η πεθερά έχει και προβλήματα όρασης γενικά. Έχει κάποιο καταράκτη, αυτά. Δεν βλέπει και πολλά. Κάποια στιγμή όλα θα είναι έτοιμα και θα γίνει κάποιο tour. Μέχρι τότε θα κάνω ένα βίντεο το οποίο μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ. Γενικά έχω μπει στη λίστα με τα βίντεο που μου έχετε ζητήσει πάρα πολύ και κάνω tick. Αφού ξεπεράσαμε το Instagram, μολύσαξε αυτό το βίντεο, εν πάση περιπτώσει. Είναι περίπου εδώ και ένα χρόνο, ενάμιση, που με ρωτάτε τι τρώω στην καθημερινότητά μου. Κάποιοι άλλοι YouTubers έχουν κάνει βίντεο τρώσα τη μέρη σνατσάκι για μια μέρα. Έχουν κάνει δηλαδή το δικό τους interpretation, αν θέλετε, για την διατροφή μου. Οπότε αποφάσισα γιατί να μην κάνω κι εγώ ένα how I eat in a day. Για να σας δείξω και θα προσπαθήσω μάλιστα να σας δώσω από δύο επιλογές σε κάθε γεύμα για να έχετε λίγο περισσότερες. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο ότι εγώ τρώω έτσι γιατί αυτός είναι ο τρόπος ζωής μου σε αυτή τη φάση, αυτό είναι το πρόγραμμά μου, αυτές είναι οι ανάγκες μου, αυτό θέλω. Δεν χρειάζεται κανένας να το ακολουθήσει, ούτε προτείνω σε κανένα να το ακολουθήσει. Δεν ξέρω. Έτσι το είπα. Είναι πολύ ο καιρός επίσης που μου λέτε ότι αδυνάτησα και αδυνάτησα. Και όντως αδυνάτησα. Θέλω εδώ σε αυτό το σημείο να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να address the rumors. Να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό. Δεν το έκανα επίτηδες. Δεν είπα, θέλω να χάσω μερικά κιλά, ας χάσω μερικά κιλά. Όλη την προηγούμενη χρονιά δούλεψα πάρα πολύ, έτρεξα πάρα πολύ, χόρεψα πάρα πολύ, είχα και δύο musical. Κάποια στιγμή, εκεί προς το τέλος της σεζόν, όταν ήμασταν στο musical Cuts, αποφάσισα για το καλό της υγείας μου, όταν γυρνάω από όλη την πρόβα, την παράσταση, μην κάθομαι να τρώω πατατάκια με μαγιονέζα. Που αυτό ήθελα να τρώω για πάντα μια ζωή, και αυτό και έτρωγα. Ωστόσο, είδα ότι αυτό, ακούστε να δείτε, δεν έχει πολλά θρεπτικά συστατικά αυτή η κατάσταση. Δεν σε βοηθάει δηλαδή ούτε στο νοσοποιητικό σου, ούτε στο να νιώθεις το σώμα σου δυνατό και γερό, ούτε για να βγάζεις την παράσταση 2,5 ώρες με τη λίκρα από πάνω μέχρι κάτω. Και αποφάσισα να αντικαταστήσω τέλος πάντων το πατατάκι με τη μαγιονέζα με κάτι πιο θρεπτικό. Μπήκα σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, όχι για να χάσω βάρος, ούτε για οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί ένιωθα ότι δεν έπαιρνα τα στοιχεία που χρειαζόμουν στην καθημερινότητά μου. Αυτή η αλλαγή με το κάψιμο των θερμίδων που έκανα και την πιο σωστή απορρόφηση των θερμίδων και την πιο υγιή κοινή επιλογή με έκανε να χάσω αυτά τα 3-4 κιλά που έχασα. Τώρα που ερχόμαστε αυτή την περίοδο της ζωής μου να ξαναμιλήσουμε, έχω πάρει τη βοήθεια μιας διατροφολόγου για το τι να τρώω στην καθημερινότητά μου, γιατί ήθελα λίγο κάποιος να με συμμαζέψει με την έννοια του να με οργανώσει, να μου τα βάλει στα κουτάκια, γιατί κάπου είχα μπερδευτεί. Η Χριστίνα, την έχετε δει τη Χριστίνα σε αυτό εδώ το κανάλι, στα βίντεο που έχουμε κάνει για το Lactacid, έρχεται και ένα ακόμα, η Γκαραγκούνη, κλικίτατη, που τη γνώρισα σε αυτό το γύρισμα, μου φάνηκε πάρα πολύ καλή και σαν ότι ξέρει. Και εγώ ήθελα να δω πώς θα μπορούσα να βοηθήσω όλο μου το σώμα και την υγεία και τα ορμονολογικά μου με τη σωστή διατροφή. Οπότε μου έχει δώσει ένα μπούσουλα και πάνω σε αυτό το μπούσουλα θα σας πω και εγώ μερικές επιλογές που ακολουθώ στην καθημερινότητά μου. Ταυτόχρονα να σας πω ότι εγώ σε αυτή τη φάση της ζωής μου γυμνάζομαι 4 φορές την εβδομάδα. Κάνω 2 φορές πιλάτες και 2 φορές box. Το πιλάτες είναι δυναμικό, δεν είναι το απλό πιλάτες το. Κάνουμε και τέτοια, αλλά δεν είναι το πολύ χαλαρωτικό. Την υδρώνουμε τη φανέλα στο πιλάτες που δεν είναι πολύ συνηθισμένο και το box, ξέρετε, είναι διαλυματική προπόνηση από αυτή που βγαίνεις έτσι. Χρειάζεται
χρειάζομαι θερμίδες μέσα στην καθημερινότητα και θέλω να ξέρετε ότι τρώω περισσότερο από ό,τι έτρωγα, ας πούμε, το καλοκαίρι που δεν είχα αυτή την οργανωμένη διατροφή και έχω διατηρήσει τα κιλά μου μια χαρά. Γιατί μπορεί να νιώθει κάποιος ότι, διατροφή, περιορίζομαι, θα πεινάσω, τέτοια πράγματα. Καμία σχέση. Είμαι πολύ πιο οργανωμένη και πολύ πιο σωστή στο πρόγραμμά μου και κάνω τα γεύματά μου ενώ πριν δεν τα έκανα. Μερικά δεδομένα για τη δική μου ζωή είναι ότι 1. Δεν καταναλώνω τίποτα άλλο εκτός από νερό, δεν πίνω καφέ, δεν μ' αρέσουν τα αναψυκτικά, δεν πίνω αλκοόλ. Να κάνω έτσι, γεννήθηκα. 2. Μου αρέσουν όλα αυτά τα υγιεινά που στους άλλους ανθρώπους μοιάζουν σαν να του μασάς φελιζόλ ή ότι κάτι είναι πάρα πολύ άγευστο. Εμένα μ' αρέσουν, τη βρίσκω τη γεύση. Οπότε έχω 2-3 υγιεινές συνθήκες στη ζωή μου απριόρι. Πριν ξεκινήσουμε, δηλαδή, πριν το καλημέρα, έχω αυτές τις πιο υγιεινές συνήθειες. Πάμε όμως να την ξεκινήσουμε την ημέρα μας με το πρωινό. Το πρωινό. Εγώ με το που θα ξυπνήσω δεν μπορώ να φάω. Δεν έχω τη διάθεση. Θα πιω όμως ένα ολόκληρο ποτήρι νερό, γιατί ξυπνάς αφυδατωμένος. Μία ωρίτσα μετά, μία μισή περίπου, και μία ωρίτσα πριν πάω σε κάποια από τις γυμναστικές μου, το πιλάτες ή το box, θα φάω το πρωινό μου. Εγώ τώρα το πρωί, ενδεχομένως ίσως να ξέρετε, τρώω δημητριακά ολικής αλέσεως. Από 12 χρονών ξυπνάω και τρώω fitness. Τι να γίνει τώρα? Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να συνδυάσω τα δημητριακά με γιαούρτι. Αν νιώθω έξτρα περιπετειώδης εκείνη την ημέρα, μπορώ να ρίξω και κανένα cranberry, κυρίως επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο συνδυασμός των χρωμάτων, σοκολάτα με το δημητριακό και το cranberry που είναι πιο κόκκινο. Μπορεί να κάνω τέτοια και να παιχνιδήσω. Και είναι κάτι το οποίο πραγματικά στα συνήθεια έχω πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, εσάς μπορεί να μην σας αρέσει καθόλου το κόνσεπτ γαλακτοκομικό το πρωί ή μπορεί να μην τα προτιμάτε καθόλου. Σας έχω και άλλη λύση. Ανακάλυψα και κρατώντας πάντα την ολική άλυση που τη βρίσκω τους άλλους στα δημητριακά και την θέλω για πρωί, παίρνω μία φέτα ψωμί ολικής άλυσης και βάζω πάνω μία κουταλιά ταχίνι με μία κουταλιά μέλι και κόβω μία μπανάνα. Είναι πολύ νόστιμο. Είναι μια πολύ ωραία επιλογή που σε κρατάει και πραγματικά δεν πεινάς μετά από μία ωρίτσα ή μισή ωρίτσα. Ενδεχομένως, μόλις τη φας να θες και άλλη μία. Αυτό που έχω αλλάξει σαν συνήθεια σε αυτό εδώ το σπίτι και έχει αλλάξει πολύ την αίσθηση του πρωινού μου είναι ότι αφήνω το κινητό μου στο σαλόνι, πηγαίνω στην κουζίνα, φτιάχνω το πρωινούλι μου, το παίρνω και βγαίνω στο μπαλκόνι. Ναι, δεν είχα μπαλκόνι στο κέντρο για να μπορέσω να το κάνω αυτό, αλλά τώρα όμως έχω. Και πάω στο μπαλκονάκι και κάθομαι καλά. Έρχεται και ο Τίμος καθίστηκε εκεί πέρα δίπλα και παίρνω το τέταρτό μου αυτό της ζωής, χωρίς να με απασχολεί τίποτα άλλο, και τρώω το πρωινό μου σε ησυχία. Αυτό που κάνω πολύ συχνά και με κάνει να αποσυντονίζομαι είναι ότι τρώω βλέποντας κάτι. Και είναι ωραίο να το κάνουμε. Αυτό καταλαβαίνω, είναι πολύ χαλαρωτικό. Το κρατάω για το βραδινό. Την υπόλοιπη μέρα όμως, πια θέλω να μην συνδυάζω το φαγητό με το να βλέπω κάτι, γιατί αποσυντονίζομαι από τη διαδικασία της τροφής και πραγματικά και τρώω πιο γρήγορα και νομίζω ότι θα πεινάσω πιο γρήγορα και δεν έχω απολαύσει αυτό που συμβαίνει και δεν έχω πάρει και μια στιγμή για τον εαυτό μου. Από τη στιγμή που έχω ξεκινήσει να το κάνω αυτό, ειλικρινά έχω κάτι καταπληκτικές ιδέες πάνω από το πρωινό μου. Μα το Θεό, για ένα τέταρτο να αφήσει τον εγκέφαλό σου χωρίς να κοιτάει μια οθόνη. Απίστευτα πράγματα μπορούν να συμβούν. Φεύγοντας από το πρωινό και πηγαίνοντας στις δουλειές ή στη γυμναστική ή στο γραφείο ή οτιδήποτε, συνήθως δεν έχω κάτι για δεκατιανό. Δεν το πολύ κάνω το δεκατιανό γιατί δεν μου έρχεται η όρεξη. Εσείς όμως μπορεί, αν θέλετε, να το κάνετε. Προφανέστατα. Μεσημεριανό. Το μεσημεριανό μου τώρα μπορεί να έχει πολλές διαφορετικές επιλογές. Εγώ τώρα θα σας πω ενδεικτικά ότι μου αρέσουν πάρα πολύ εκείνα τα φαγητά που και μπορείς να φτιάξεις μόνος σου τύπου λαδεράκι να βάλεις στην κατάψυξη μεριδούλες ή μετά κάποιο ψαράκι. Οπότε θέλω να έχετε στο νου σας ότι οι επιλογές μου είναι κάπου ανάμεσα σε σπανακόριζο ή φακές ή φασολάκια ή μια τσιπούρα. Δεν έχω φτιάξει ποτέ μόνη μου την τσιπούρα προς το παρόν. Δεν είχα και φυσικό αέριο μέχρι πριν από λίγο καιρό. Όμως, ξέρω ότι δεν είναι πολύ δύσκολο πράγμα. Τη βάζεις έτσι μέσα στο φούρνο και την φτιάχνεις. Αλλιώς την παραγγέλνεις από εδώ πέρα που είναι πάρα πολύ εύκολο και στη φέρνουν ωραιότατη παρέα με μια σαλάτα. Οπότε θα φάω σίγουρα κάποιο τέτοιο τύπου λαδερό ή
πρωτεΐνη από το ψάρι, την οποία θα συνδυάσω με σαλάτα, όλα αυτά χωρίς να μετράω φυσικά ποσότητες, μέχρι να χορτάσω, και αυτό που θα αποφύγω είναι το τυρί. Όμως, αν θέλω την επιλογή του τυριού, θα προτιμήσω κάποιο τυρί τύπου cottage. Αυτό το άσπρο που είναι σαν να έχουν κομματάκια, σαν αφρολεξάκι, μαλακούλι και όλο το λένε άγευστο, εμένα μου αρέσει. Αν σας φαίνεται άγευστο, ρίξτε λίγο πιπεράκι από πάνω. Μια κουταλιά σαλαδάκι. Ή εν πάση περιπτώσει μην το φάτε, δεν χρειάζεται να πιεστείτε. Φάτε λίγο ανθότυρο. Αυτή είναι επίσης μια υγιεινή με λιγότερες θερμίδες επιλογή τυριού. Σνακ. Το σνακ έρχεται. Το σνακ έρχεται. Είναι κάτι που θα έρθει γύρω στις 6-7 το απόγευμα, 7.30, αναλόγως τι ώρα φάει μεσημεριανό. Το σνακ θα έρθει και έρχεται πολύ συχνά υπό την πολύ εύκολη, πανεύκολη επιλογή κάποιας μπάρας δημητριακών. Ξέρετε ποιες μπάρες τρώω. Ή αν δεν έχω αυτή την επιλογή, μπορεί να έχω κάπου ξεχασμένο στην τσάντα μου ένα αλουμινόχαρτο που θα έχει μέσα αμύγδαλα, ομά και ανάλατα, και μπορεί να φάω 7-8. Και αυτό είναι μια επιλογή. Ή μπορεί να υπάρχει κάπου μία μπανάνα. Και αυτή είναι μια επιλογή που μου αρέσει, αν δεν έχω φάει όμως μπανάνα το πρωί. Γιατί πώς μπανάνες να φάμε την ημέρα. Είναι και... Καταλαβαίνεις. Οπότε αυτό θα είναι το σνακ. Βραδινό. Το βραδινό είναι πολύ αγαπημένο μου γεύμα. Γιατί είναι αυτό που συνδυάζω βλέποντας How to get away with murder. Όχι. Μ' αρέσει πολύ το βραδινό. Δεν ξέρω γιατί. Είναι το τέλος της ημέρας. Το νιώθω έτσι σαν... Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Και συνήθως είναι κάποια ομελέτα που θα έχει μέσα πολύ αβοκάντο και ντοματίνια. Και ήδη τη σκέφτομαι και εσύ, Ελώρια. Ή μπορεί να είναι με σαλάτα, αυτό που σας λέω. Ή μπορεί να είναι μια έξτρα περιποιημένη σαλάτα που θα έχει αυγό βραστό ή θα έχει παξιμαδάκια και θα είναι πιο ντάκος. Πάλι, αν δεν θέλετε να βάλετε τη φέτα, γιατί μπορεί να είναι έτσι πιο παχυντική για εσάς που μπορεί ενδεχομένως να θέλετε να το κάνετε σαν διατροφή αυτό, επιλέξτε ανθότυρο ή κάποιο τύπου cottage τυρί. Ή μπορεί να είναι πάλι κάποιο θαλασσινό. Ένα ψαράκι, ένα ψητό καλαμαράκι. Άμα βγω έξω τώρα, εγώ δεν θα κάτσω στο σπίτι να φτιάξω το ψητό το καλαμάρι. Όχι ότι παρεξηγούμε δηλαδή, δεν το λέω έτσι, απλά δεν ξέρω πώς να το κάνω. Ενδεχομένως φέτος να μαγειρέψω περισσότερο. Έχω δώσει αυτή την υπόσχεση στον εαυτό μου. Ή μπορεί να είναι η πολύ θρεπτική επιλογή του σαλάτα και παγωτό. Εντάξει, τι πειράζει, παιδιά. Ταυτόχρονα. Όχι ταυτόχρονα. Δεν βουτάω το μαρούλι στη βανίλια. Αυτά τρώμε σε μια μέρα. Και είναι περισσότερο από ό,τι έτρωγα πριν μου δώσει λίγο τον μπούσουλα της διατροφής η Χριστίνα. Γιατί ξυπνούσα, πήγαινα γυμναστική χωρίς να έχω φάει τίποτα, έτρωγα μετά πολύ γρήγορα, ξέρω εγώ, μία μπάρα αντί να φάω ολόκληρα τα δημητριακά. Και μετά ξαναέτρωγα το βράδυ μια πολύ μεγάλη μερίδα, γιατί ήμουν λυσασμένη πια από την πείνα. Και κοιμόμουν έτσι, σαν να έχω φάει ξυλιά στο πρόσωπο. Τέλος πάντων, με κάποιο τέτοιο τρόπο πάντως πιο οργανωμένο, οργανώνεις και την πείνα σου και το στομαχάκι σου και δεν γυρνάς, ας πούμε, το βράδυ σπίτι λυσασμένος να σου έχει πέσει πίεση και να ζητάς το αλάτι σακετί και να τρως το πατατάκι με τη μαγιονέζα. Γιατί κάπως έτσι μπαίνουμε στις πιο ανθυγιεινές επιλογές. Βεβαίως, αυτό είναι το πιο τυπικό. Δεν σημαίνει ότι άμα βγω το βράδυ κάπου δεν θα φάω πατάτες τηγανητές, άμα παραγγείλουμε ή δεν θα φάω γλυκό μετά και τέτοια. Δεν περιορίζομαι καθόλου με αυτόν τον τρόπο και γενικά δεν το προτείνω να αισθάνεσαι αυτό το αίσθημα του δεν επιτρέπεται να φάω κάτι, γιατί σου γυρνάει λίγο boomerang. Απλά χρειάζεται όλα μια ισορροπία και αυτό είναι πραγματικά το τυπικό μου πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα. Να σας αποκαλύψω όμως και κάτι που δεν σας είπα. Λιγουρίτσα! Αυτές οι λιχουδίτσες που σας είπα νωρίτερα, μένα έρχονται και το μεσημέρι και το βράδυ. Δεν ξέρω αν είσαστε από αυτούς τους ανθρώπους που μόλις φάνε το φαγητό τους το αλμυρό, μετά μέσα τους υπάρχει κάτι που ζητάει απίστευτα πολύ γλυκό. Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους και έτσι το έχω πάρει απόφαση σε αυτή τη ζωή ότι μετά από κάθε γεύμα θα τρώω κάτι λίγο σοκολατένιο. Προσπαθώ να κάνω, επειδή το κάνω κάθε μέρα και σε κάθε γεύμα μετά, προσπαθώ η επιλογή να είναι λίγο πιο υγιεινή. Μπορεί να είναι κάποια μαύρη σοκολάτα ή κάποια σοκολάτα που έχει αυτή την πατέντα που δεν έχει ζάχαρη, δεν ξέρω πώς τα κάνουν, δεν ξέρω. Ή μπορεί να είναι κάποιο αποξηραμένο φρούτο, το οποίο όμως το βρίσκω από καταστήματα που πουλάνε ξηρούς καρπούς και είναι αυτά που δεν έχουν πρόσθετη ζάχαρη μέσα. Έχουν τη ζάχαρη που έχει ούτως ή άλλως το φρούτο. Υπάρχει αυτή η επιλογή. Είναι ο ανανάς χωρίς επιπλέον ζάχαρη.
Και όχι μόνο ανανάς και τα άλλα τα φρούτα. Και το ακτινίδιο και η παπάγια. Και μπορεί να βρεις και λυκίσκο και πιο περίεργα φρούτα. Και κίτρο. Το κίτρο βέβαια είναι μια πίκρα μαύρη, αλλά κάπως μου αρέσει καμιά φορά. Έχει και όμορφα χρώματα. Οπότε έτσι αντιμετωπίζω τις λιγουρίτσες, λιχουδίτσες. Λοιπόν, αυτά! Λαλά! Αυτό είναι το διατροφικό μοτίβο που ακολουθώ το τελευταίο διάστημα και νιώθω έτσι πολύ καλύτερα σε ό,τι έχει να κάνει με την υγεία μου και την αντοχή μου και νιώθω ότι με προσέχω λίγο περισσότερο και το προτείνω με βάση ο καθένας το δικό του τρόπο ζωής, ανεπιφύλακτα. Χωρίς παρεκκλήσεις.